Καλώς ήλθατε στο κανάλι σας. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε μία μαρμελάδα μήλο. Μήλο με κανέλα. Μία πολύ νόστιμη μαρμελάδα, τα παιδιά θα τη λατρέψουν. Πολύ εύκολη και πολύ γρήγορη. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μήλα, ζάχαρη καστανή, ξέρετε ότι εγώ χρησιμοποιώ μόνο καστανή ζάχαρη, την κανέλα, νερό, ξύσμα από μισό λεμόνι και το χυμό από μισό λεμόνι. Πάμε να καθαρίσουμε τα μήλα μας, να στύψουμε το λεμόνι και θα δείτε μετά τι θα κάνουμε. Έτοιμα, καθαρισμένα τα μήλα και τι έχω κάνει, ένα μικρό κολπάκι. Έχω στύψει και έχω ξύσει το λεμόνι για να το ρίξουμε μετά μέσα και το όπως είναι αυτό το λεμονάκι που έχω στύψει το έχω βάλει μέσα στο νερό. Και εδώ έχω καθαρίσει μέσα τα μήλα μου. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί δεν θέλω να μου μαυρίσουν, θέλω να μου μείνουν έτσι. Ένα μικρό κολπάκι για να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, τώρα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πάρω μια κατσαρόλα και να τρίψω με το χοντρό από τον τρίφτη μου τα μήλα όλα αυτά και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Τα μήλα μας έτοιμα τριμμένα, όπως βλέπετε. Τώρα εδώ τι θα κάνουμε? Πολύ απλό. Ρίχνουμε μέσα το ξύσμα από το λεμόνι, το χυμό από το μισό λεμόνι μας, το νεράκι μας, την κανέλα και τη ζάχαρη. Αυτή είναι η συνταγή. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι σε χαμηλή φωτιά, σκεπασμένο καπάκι για 10 λεπτάκια σε χαμηλή φωτιά και μετά θα ανεβάσουμε λίγο τη φωτιά μας, πάντα θα ανακατεύουμε βέβαια, για 20 λεπτάκια και η μαρμελάδα μας είναι έτοιμη. Βέβαια πάντα δοκιμάζουμε έτσι πόσο τη θέλουμε να έχει πήξει και πόσο να την έχουμε πιο ωραία. Πάμε στη φωτιά και ξαναρχόμαστε. Εδώ είμαστε. Γρήγορη, εύκολη, με λίγα υλικά, ωραία μαρμελάδα μήλο κανέλα. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε σε αποστηρωμένα βαζάκια, να τη βάλουμε και τούμπα το βαζάκι, μέχρι να κρυώσει. Όταν το ανοίξουμε θα το βάλουμε μετά στο ψυγείο. Ένα βάζω και κάτι. Μεγάλο βάζω, βλέπετε, έχω πάρει εγώ. Αυτή ήταν η μαρμελάδα μας. Μαρμελάδα μήλο κανέλα. Τώρα πάμε να τη δοκιμάσουμε. Εγώ έχω πάρει πολύ ωραία παξιμαδάκια χαρούπι. Έχω βάλει πολύ ωραίο βούτυρο επάνω, αγελάδος, φρέσκο. Και βεβαίως τη μαρμελάδα. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, σας παρακαλούμε πολύ, κάντε ένα like, μια εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Σας ευχαριστώ πολύ.